Και βεβαίως τώρα έχουμε εξελίξεις και στο πρωτάθλημα μπάσκετ, τις οποίες θα συζητήσουμε με τον καλό φίλο και συνάδελφο από την Αθήνα, τον Γιάννη Ψαράκη. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα Κωστή, καλησπέρα και στους ακροατές. Συγγνώμη, ασχολείσαι και με κάτι άλλο εκτός από μπάσκετ? Φυσικά, ποδόσφαιρο. Εδώ 2 ώρες εκπομπή είναι ποδόσφαιρο. Μόνο ποδόσφαιρο. Σε πειράζω. Φουτμπαλέρα. Φουτμπαλέρα, έτσι, βάγια σου. Γιάννη, Γιάννη, ναι, έχει σήμερα σύσκεψη, τώρα λέει μπήκανε σε σύσκεψη. Ο Εσάκη. Ναι, έχω μια έκτακτη σύσκεψη προκειμένου να αποφασίσουν τι στάση θα κρατήσουν σχετικά με το περιβόητο θέμα, με τα, με τα χρήματα που θεωρούν ότι πρέπει να πάρουν από το στοίχημα κτλ. Μια, δηλαδή, κρατάει αυτή η κολόνια περίπου ένα χρόνο, ένα μισή χρόνο, είναι αυτή η ιστορία, ναι, όλη αυτή η ιστορία. Αυτό περί Λουκέτου, εσύ το κατέγραψες, δηλαδή υφίσταται, το είπαν, ή διαρροή εντέχνος? Το διαρρέουν, όπως κάθε χρόνο άλλωστε. Κοίταξε, αυτή η ιστορία, εντάξει, να σου πω κατά τα κορυφαία, για να μιλήσουμε ανοιχτά και να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Όλο αυτό το πράγμα κατατάει κοροϊδία. Είτε είναι αφορά το στοίχημα και κάποια χρήματα που θεωρούν ότι έπρεπε να πάρουν, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, γιατί πολύ απλά δεν μπήκανε καν στον κόπο να διαβάσουν οι μεν εκπρόσωποι των ομάδων την Kia και το τι ακριβώς έλεγε σχετικά με το, με το, με τα κέρδη που θα μοιραστούν οι ομάδες από το στοίχημα. Για να το πω πολύ απλά για να το καταλάβει και ο κόσμος, η Kia έγραφε ότι για να πάρουν χ χρήματα, ας πούμε για να πάρουν 100 ευρώ, να πούμε ένα τυχαίο παράδειγμα, για να πάρουν 100, για να μοιραστούν μάλλον 100 ευρώ οι 14 ή 13 ή 12 ομάδες, θα έπρεπε ο τζίρος του στοιχήματος να είναι, ας πούμε ένα τυχαίο νούμερο, 1000 ευρώ. Εντάξει, σωστά. Όλη τη χρονιά. Ο τζίρος του στοιχήματος όμως και την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή πριν την Kia, πριν γίνει όλη αυτή η ιστορία από την κυβέρνηση, και την επόμενη χρονιά ήταν πολύ μικρότερος από το θεωρητικά υψηλό όριο στο να μοιραστούν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή δεν ήταν 1000 ευρώ, ήταν, ξέρω εγώ, 500 ευρώ. Για να λέμε μια τάξη μεγέθους. Άρα δεν υπήρχε περίπτωση να πάρουν αυτά τα χρήματα που θεωρούσαν ότι θα πάρουν. Εκείνοι πήρανε, οι ίδιες οι ομάδες, πιστέψανε κυρίως τα λόγια του Προέδρου τους, της Λίγκας, ο κ. Γαλατσόπουλος, ο οποίος είχε δώσει μια συνέντευξη, δεν θυμάμαι η αλήθεια είναι, που την άνοιξη του 2021, και είχε πει ότι είχε κάνει λόγο για εγγυημένα 650 και 700.000 ευρώ, τα οποία δεν υπήρχαν. Όλα αυτά υπήρχαν μόνο στα χαρτιά. Από εκεί πέρα τι να συζητήσουμε? Τώρα ζητάνε γιατί δεν μας δώσατε. Μα δεν υπήρχαν αυτά τα χρήματα για να τα δώσουν. Όταν ο τζίρος του στοιχήματος ήταν πολύ μικρότερος από αυτόν που περίμενε και το ίδιο το κράτος, μπορεί να αυξήθηκαν οι εταιρείες, αλλά ο τζίρος του στοιχήματος κάτι θέτει λόγω πανδημίας, λόγω οικονομικής κρίσης, για χίλιους δύο λόγους. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Η ουσία είναι ότι αυτά τα χρήματα δεν υπήρχαν και δεν μπορούν να τα πάρουν οι ομάδες. Άρα τζάμπα μαλώνουμε, τζάμπα στεναχωριόμαστε και τζάμπα περιμένουν, η αλήθεια είναι. Και λέει, κάναμε, λέει, προγραμματισμό κτλ. Πώς κάνεις προγραμματισμό με τα λόγια? Ναι, μετά λέω, για αυτό το λόγο ξαφνικά είδαμε και πέρσι τόσες ομάδες, με τον Ιωνικό, ο οποίος μέχρι πρώτη μας έπαιζε την Α2 να παίζει στην Ευρώπη. Για ποιο λόγο πήγε στην Ευρώπη? Γιατί υποτίθεται ότι υπήρχε ένα μπόνους 210, νομίζω, 210 με 230 χιλιάδες ανάλογα με τους αγώνες, με ένα μήνυμο αγώνων, 5 αγώνων στην Ευρώπη, ότι θα πάρουν έξτρα χρήματα. Μα ούτε αυτά υπήρχαν. Ούτε αυτά. Αυτά θα υπήρχαν αν και εφόσον ξεπερνούσαν, είπαμε, τον τζίρο, μετά ξαναλέμε. Αλλά αυτή η ιστορία, ξέρεις Κωστή, όλη αυτή η ιστορία, τώρα είναι το στοίχημα. Παλιότερα ήταν, δεν βρίσκουμε χορηγό, δεν βρίσκουμε. Ναι, τα τηλεοπτικά. Τηλεοπτικά. Συγγνώμη, είστε εταιρεία. Είστε τραστ ανωνύμων εταιριών. Γιατί δηλαδή να πληρώσω εγώ, εσύ και όλοι μας μέσω της ΕΡΤΗ, μέσω οποιοδήποτε άλλου την κεντρική διαχείριση? Ας το κάνετε μόνοι σας. Τη λειτουργία σας, με λίγα λόγια. Την εταιρεία σας. Ναι, ας το κάνετε μόνοι σας. Μπράβο. Δηλαδή τώρα γκρινιάζουν, δεν έχουμε χορηγούς. Ψάξτε, βρείτε χορηγούς. Σωστό. Θα μου πεις πώς θα βρουν χορηγούς. Πώς θα βρουν χορηγούς όταν οι ίδιες οι ομάδες απαξιώνουν το ίδιο το προϊόν. Οι ομάδες, εννοώ η Λίγκα. Όταν ξεκινάς, αν θα είναι 14, όχι θα είναι 13, θα είναι 12, θα πέσει η Λάρισα, θα ανέβει ο Ηρακλής, δεν θα ανέβει το ψυχικό, θα ανέβει ο Τρίτονας. Εντάξει, αυτή είναι κοροϊδία. Και αυτό δεν γίνεται τώρα. Αυτό γίνεται χρόνια. Εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον. Πολλά έτσι. Χρόνια. Ποιος χορηγός σοβαρός θα πάει σε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν ξέρει πόσες ομάδες θα έχει? Αγιά σου.
να πει... πότε, πώς θα ξεκινήσει, ναι. Πότε θα ξεκινήσει. Ναι, να πει παιδιά, πόσες αγωνιστικές έχουμε να βάλω με ταμπέλες στα γήπεδα. Σε ποια γήπεδα να βάλω? Στο ψυχικό. Δεν παίζει το ψυχικό. Ναι. Στο παλαιό Φάληρο. το παλαιό Φάληρο, ξέρετε, αποχώρησε. Ναι. Στον ύφεστο Λίμνου. Ξέρετε, έκλεισε ο ύφεστος Λίμνου. Στον Ιωνικό. Μήπως κλείσει ο Ιωνικός, ναι. Να θυμίσω πριν δύο χρόνια, όταν έγινε η συμφωνία, η πρώτη συμφωνία με την ΕΡΤ, όταν ακόμα ο Ολυμπιακός έπαιζε την Α2, το πρωτάθλημα είχε καθυστερήσει, αυτή είναι η τελευταία φορά που αναφέρω, είχε καθυστερήσει να ξεκινήσει ένα μήνα για την κεντρική διαχείριση. Και είχαν στυλώσει τα πόδια οι ομάδες ότι αν δεν μας δώσετε κεντρική διαχείριση, ποιος θα σας δώσει? Το κράτος δηλαδή. Δηλαδή πάλι ξαναγυρνάμε ότι πολιτική βοήθεια, πολιτικές παρεμβάσεις για να έρθει, όπως και έγινε δηλαδή, για να μην κρύβομαστε ψέματα από τον εαυτό μας, για να έρθει η κεντρική διαχείριση από την ΕΡΤ, η οποία ΕΡΤ και τότε δεν ήθελε να πάρει το προϊόν, δεν ήθελε το πρωτάθλημα της ΕΡΦΑΙΝΑ. Τώρα δεν υπάρχει ούτε αυτό. Και το έδειξε μετά με τον τρόπο που προέβαλε το πρωτάθλημα, το έδειχνε μετά. Προέβαλε εντός πολλών εισαγωγικών. Ναι, ότι δεν το ήθελε με τίποτα. Μία ίντερνετ, μία μονοκάμερα, μία. Τέλος πάντων. Ναι, τουλάχιστον την πρώτη χρονιά υπήρχε και μια εκπομπή. Σωστά. Ξέρω εγώ το Σάββατο. Μετά δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε μια εκπομπή τη Δευτέρα, η οποία εμφανιζόταν, εξαφανιζόταν, μετά ξαναεμφανιζόταν, ξαναεξαφανιζόταν αυτή η δουλειά. Η οποία ήταν εκπομπή με θέματα Ευρωλίγκα, ενώ είχαμε το πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα βλέπαμε τον Αταμάν, τον. Τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό έτερο είναι κάτω. Καλό είναι, μπασκετικό είναι, αλλά έτερο είναι. Μπασκετικό είναι, εντάξει. Τη διαρροή αυτή περί του ότι φταίει ο Αυγενάκης, ο οποίος έδωσε τα λεφτά στο ποδόσφαιρο, την έχεις καταγράψει, την έχεις ακούσει που λένε ότι... ναι, εννοείται. Μα αυτό είναι το θέμα. Ότι γιατί πήρε, ξέρω εγώ, η Super League 2 χρήματα, ενώ δεν πήραμε εμείς, γιατί πήραν εκείνοι τα χρήματα, ενώ δεν τα πήραμε εμείς. Όλα αυτά εγώ τα βλέπω ως ξεκάθαρα πίεση πολιτική, δηλαδή να πιέσουν με πολιτικούς, παράγοντες, υπουργούς, βουλευτές κτλ. Μπας και βγάλουν ένα φράγκο που λένε στην άκρη, μπας και βρουν κάποιο χορηγό, μπας και βρουν κάποια βοήθεια ή δεν ξέρω εγώ τι, για να λειτουργήσει η Λίγα. Διαφορετικά δεν θα λειτουργήσει η Λίγα. Είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλό. Κάποιοι τα καταγράφουμε εδώ και μήνες όλα αυτά. Ναι, ειδικά το θέμα του στοιχήματος με τον Σωτήρη του Βετάκη το έχουμε αναφέρει από τον Νοέμβριο του 2021 με αναλυτικότατο ρεπορτάζ για το τι ακριβώς είχε γίνει με το στοίχημα, τι περιμέναν οι ομάδες και τι δεν θα πάρουν οι ομάδες. Γιατί από τότε φανόταν οι ομάδες τρία πουλάκια κάθονται, δεν ασχολούνταν καθόλου. Ασχολήθηκαν όταν τελείωσε η σεζόν, όταν δεν είχαν χρήματα. Γιατί είχαν πάρει την προκαταβολή από τον Ιούνιο πέρσι. Το θυμίζω αυτό, ότι οι ομάδες είχαν πάρει τον Ιούνιο του 2021 τα πρώτα χρήματα. Σωστά. Έναντι για το στοίχημα, και αυτό μετά από πιέσεις της ΑΕΚ, η οποία τότε ΑΕΚ, αν θυμόμαστε καλά, στο τέλος της κανονικής, το play-off, είχε τους παίχτες να κάνουν απεργία, να μην κατέβαιναν στις προπονήσεις, να δηλώνουν ότι δεν θα κατέβουν στους αγώνες γιατί ήταν απλήρωτοι. Ναι. Και τότε είχε ζητήσει η ΑΕΚ να πάρουν κάποια χρήματα έναντι όλες οι ομάδες για το στοίχημα, πήραν και οι υπόλοιπες και έτσι. Πέρασε το καλοκαίρι και κινήθηκαν τουλάχιστον κάνοντας μεταγραφές κτλ. Τώρα δεν υπάρχει μία. Και τώρα πώς κάνουν σχεδιασμό πάλι και λένε τα λεφτά του στοιχήματος και περιμέναμε και... Ναι, στη τύχη. Στη τύχη. Δεν είναι τόσο απλό. Είπαμε, λεφτά στοιχήματος θα μπορούν τώρα ζητάνε να πάει. Είχε βγει πριν από περίπου ένα μήνα μια φήμη, μια πληροφορία ότι θα πάρουν πάλι κάποια χρήματα έναντι εν ώψη της νέας σεζόν κτλ. Για να κινηθούν, όχι τίποτα άλλο. Δεν βλέπω πώς θα πάρουν. Κάνα 80 λέγανε λόγω εκλογών και να τώρα θα μοιράσουν λεφτά επειδή θα γίνουν εκλογές και κάτι τέτοια. Τα ελληνικά αυτά, τα γνωστά, τα ελληνικά. Το γνωστό. Να σου πω όμως στο τέλος της ημέρας κάτι. Αυτοί που θα φυγούν, αν θέλεις περισσότερα αγωνιστικά, είναι οι δύο μεγάλοι. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Που δεν θα γίνονται αγώνες, αν δεν γίνουν αγώνες, εννοείς για το Λουκέτο. Ναι, τι κάνουν αυτοί οι δύο. Τίποτα. Θα ξεκινήσει η Ευρωλίγκα. Λέμε τώρα που μπορεί να μην έχει ξεκινήσει η Α1 και δεν θα έχουν αγώνες στα πόδια τους. Και θα λένε, α, η κακιά η Α1. Τι είναι η κακιά η Α1. Εσείς τι είπε, η κακιά η Α1. Δεν είμαι εγώ κι εσύ. Οι ομάδες είναι η Α1. Οι ομάδες είναι ο Ισάκη. Δεν θα τους φταίει κανένας άλλος.
Αν δεν έχουν αγώνα στα πόδια. Αυτοί θα κοιτάζουν απλά τι θα κάνει ο ένας για να κάνει μετά ο άλλος το αντίθετο. Αυτό γίνεται τόσα χρόνια. Άμα πει ο ένας, ναι, τόσα χρόνια. Άμα πει ο ένας, παιδιά, να ξεκινήσουμε 12 Οκτωβρίου και όχι 10. Όχι, 10 να ξεκινήσουμε. Ναι. Λοιπόν, έτσι θα πάει το θέμα. Μάλιστα. Επιμένεις εσύ τώρα, πιστεύεις ότι θα γίνει κάτι με Λουκέτο και τα λοιπά? Μπάε. Δεν το νομίζω. Δεν το νομίζω. Εγώ θεωρώ ότι καθαρά είναι αυτό μία έμεση απειλή. Τώρα απειλή σε ποιον δεν ξέρω. Ναι, ότι αν δεν μας δώσετε χρήματα ή δεν μας βοηθήσετε ή δεν μας κάνετε, δεν μας δείξετε, δεν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Τώρα μη με κάνεις να πω. Θα υδρώσει ο Αυγενάκης, θα υδρώσει έτσι και δεν γίνει το πρωτάθλημα μπάσκετ. Κοίταξε, οι πολιτικοί έχουν άλλο τρόπο σκέψης από ό,τι έχουμε εμείς. Εκείνος μπορεί, ο Αυγενάκης και ο υπουργός ή ο βουλευτής μπορεί να σκεφτεί διαφορετικά. Α, δεν ξέρω εγώ, μπορεί να χάσω, ξέρω εγώ, ναι, σωστά, να πω ότι... από αυτό ή από εκείνο. Οπότε δεν μπορώ να πω στη λογική του Χ. Αυγενάκη και του Χ. Υπουργού. Το πώς θα το λύσουν αυτό το πράγμα και πού θα τα βγουν τα χρήματα είναι δικό του θέμα. Αν θα χρήματα και με ποιο τρόπο. Μπορεί να πούνε ότι ξέρω τον Κούση, ο οποίος είναι εκεί, θα σου δώσει μια χορηγία, πάρτε αυτό τώρα και προχώρα. Και άσε τώρα τις απειλές. Μπορεί να γίνει και κάτι μπορεί τέτοιο. Μπορεί να γίνει και κάτι τέτοιο, σωστά. Να πάμε και σε κάτι πιο μπασκετικό, τουλάχιστον να μιλήσουμε και για το παιχνίδι αυτό καθ' αυτό, γιατί αυτό μας αρέσει. Εθνική ομάδα, ο Γιάννης και τα λοιπά, προσδοκίες αρκετές, οι άλλοι δυνατοί, ναι, επίσης. Υψηλές. Τι πολύ υψηλές προσδοκίες. Κοίταξε, εντάξει, κάτσε να τη δούμε την ομάδα, δηλαδή να αρχίσει να ρολάρει και στα φιλικά προετοιμασίες που είναι δυνατά φέτος, δηλαδή δύο μάτς με την Ισπανία, δεν είχαμε δώσει ποτέ στο παρελθόν, που είναι ίσως η κορυφαία ομάδα μαζί με τους άλλους τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Η παρουσία του Γιάννη, αν μη τι άλλο, εντάξει, αυτό που έχω, ότι αλλάζει επίπεδο την εθνική, αλλά το θέμα είναι όλοι αυτοί να δέσουν, είναι και η παρουσία του Δημήτρη του διεγγύηση, ένας προπονητής εγνωσμένης αξίας, τον οποίο, όλα αυτά παίζουν ρόλο και εξωαγωνιστικά, δηλαδή διαφορετικά αντιμετωπίζει ένας διαιτητής, ένας παράγοντας, ένας αντίπαλος, όταν έχεις, ας πούμε, στον πάγκο σου μέχρι πρώτον προπονητή της ΕΣΑΚΑ Μόσχας ή νυν προπονητή της Φενέρμπαξε. Είναι διαφορετικό όσον αφορά και το πρεστίζ. Και φυσικά και η παρουσία του Γιάννη. Αλλά όλοι αυτοί και όλα θα κριθούν στο παρκέ, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Μπορεί στα φιλικά να πετάμε και να πάμε στο Ευρωμπάσκετ και να μην βλεπόμαστε. Μπορεί στα φιλικά να κουτουλάμε και να πάμε στο Ευρωμπάσκετ και να πετάμε. Όλα είναι και θέμα χημίας και συγκυριών, γιατί κακά τα ψέματα, το Ευρωμπάσκετ είναι μια διοργάνωση που δίνει απανωτά μας μέσα σε μια εβδομάδα. Μετά ένα λάθος μάτς να κάνεις, στοχιαστή, θα έχεις χάσει όλα. Όπως την πατήσαμε τόσες ώρες τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, Μπράβο, και όπως ανάποδα, επειδή ήμουν εκεί το 2005 στο Βελιγράδι, η εθνική στην πρώτη φάση, για να το πω έτσι, απλά και λαϊκά, δεν βλεπόταν. Ναι. Την πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ η εθνική δεν βλεπόταν. Και ναι, να λέμε τώρα ψέματα. Υδρώσαμε να κερδίσουμε το πρώτο μπαράζ πρόκρισης στα προημιτελικά με το Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ είχε μηδέν ταλέντο. Εμείς χάσαμε από τη Σλοβενία περίπατο, τη Γαλλία την κερδίσαμε επειδή ο Διαό είχε σε εκείνο τον αγώνα 5 χαμένες βολές και γενικώς παίζαμε με το τσουκουτσούκου. Κάναμε το μάτς που έπρεπε να κάνουμε με τους Ρώσους, μισό μάτς και αυτό, δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο, προκριθήκαμε στην τετράδα και μετά ήταν ρουλέτα. Έβαλε το βάλτε αγόρι μου, τέλειωσε. Τη σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Γιάννη, πριν ολοκληρώσουμε και δεν θέλω να σε κουράζω, αλλά θέλω να το ρωτήσω. Όχι καθόλου. Γιατί με την εμπειρία σου έχεις δει πράγματα και θαύματα. Τώρα εδώ που λέμε η ανάπτυξη, το ελληνικό μπάσκετ, τα παιδιά, έχουμε 9 στα 80 τρίποντα, χάνουμε από παντού. Τι γίνεται, τι βλέπεις εκεί να γίνεται, τι πάει λάθος, όλο το σύστημα? Δεν θα μπω σε μια διαδικασία, ξέρεις, να κατηγορήσω, φταίει η ομοσπονδία ή φταίει οι προπονητές κτλ. Όλα ξεκινάνε από τη βάση. Και η βάση δίνεται στους συλλόγους, στις ομάδες από πέντες, παμπέντες κτλ. Όταν λοιπόν, επειδή τα έχεις περάσει και εσύ, τα έχεις δει, τα έχεις ζήσει και θα συνεχίσουμε να τα ζούμε. Όταν πηγαίνεις σε αγώνες μικρών κατηγοριών ηλικιακά και βλέπεις να παίζουν, να παίζουν 2-3 ζώνη, να παίζουν match-up, να έχουν επιθέσεις των 20 δευτερολέπτων, μετά χάνεται. Το έχεις χάσει το παιχνίδι.
οι παίχτες μπαίνουν σε μια διαδικασία από πολύ μικρή ηλικία να κερδίζουν. Να μπαίνουν μέσα για να κερδίζουν με κάθε τρόπο. Δεν γίνεται έτσι. Και να μαθαίνουν συστήματα. Να μαθαίνουν συστήματα. Δηλαδή 15 χρονών ξέρουν το φλερ, το στερ, το στινγκ, το μινγκ. Εμείς παίζαμε. Εμείς παίζαμε και είχαμε το 1, όπως σούταρα εγώ φυσικά εννοείται. Το 2, όπως σούταρα πάλι εγώ. Και το 3. Και το 3, όπως σούταρα ο φίλος μου. Αν είχα τη διάθεση να του δώσω πάσα, ας πούμε. Αυτό ήταν. Το 3 σε ειδικές περιπτώσεις μόνο. Έτσι, έτσι. Το 1, το 2 και το 3. Αυτά είχαμε. Τώρα έχουν μάθει το pick and roll, το side αυτό, το εκείνο το άλλο. Το big horn, το little horn, το 3 down. Δηλαδή, οκ. Αφήστε τα να παίξουν λίγο μπάσκετ. Δεν μπορούν να κάνουν ένα μπάσιμο. Όντως, εγώ βλέποντας, είδα σχεδόν με εξαίρεση έναν, είδα όλους τους αγώνες της νέων. Έχω δει και τους 3 αγώνες της επίβο νέος τώρα. Αυτό που με στεναχωρεί δεν είναι τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Είναι να δω κάτι από τους, να μου δείξουν κάτι οι παίκτες, κάτι διαφορετικό, κάτι out of the box. Δεν έχω δει τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή, με εξαίρεση το ταλέντο, το δεδομένο ταλέντο που έχει ο Σαμοντούροφ, ο οποίος όμως, εξαιρεστεί, όταν είναι και σε μια ομάδα και σε ένα πρωτάθλημα όπου η διαφορά από τους υπόλοιπους είναι πολύ μεγάλη και παίζει μόνος του. Έτσι. Όταν πηγαίνει και αντιμετωπίζει μια ομάδα σαν τη Σερβία ή σαν τη Σλοβενία. Έτσι. Που έχει δομές, που έχει 1, 2, 3, 4, 5 συγκεκριμένα πράγματα, χάνεται. Έτσι. Εκεί πέρα πάνε και τα βουνά, το βουνό μου και ο λόφος μου. Φαίνεται και αυτός κανονικός παίκτης, για να μην πω και πιο... Εντάξει, κανονικός. Έχει, ότι έχει ταλέντο, είναι δεδομένο. Έχει. Ξέρω εγώ, για να πάρω στο Ματζούκα. Ο Ματζούκα χάθηκε. Ο Ματζούκα χάθηκε στο νέον. Ναι. Δηλαδή, αυτό που περιμέναμε πριν από 2-3 χρόνια που είχε hype ο Ματζούκα, ο οποίος έχει ταλέντο. Πρέπει να δουλέψει, αλλά θέλει και παιχνίδια. Πού έχει παίξει ο Ματζούκα τα τελευταία 2 χρόνια. Πουθενά. Πού έχει παίξει. Πουθενά. Πού έχει κάποια spare garbage time στο Παναθηναϊκό. Που ο Παναθηναϊκός και εγώ έπεσε με τη Λάρισα και δεν ούτε καν το συμμετοχή δεν είχε. Ήταν απλώς το 12 για να συμπληρώνει. Δεν γίνεται έτσι. Αν δεν έχουν οι παίχτες παιχνίδια στα πόδια τους, δεν πρόκειται να παίξουν. Γιάννη, σωστό. Μήπως πάει εδώ όμως τώρα το θέμα, εντάξει, είπαμε ότι από την αρχή, από τη βάση ξεκινάει. Το θέμα όμως και γενικότερα της κοινωνίας, ο μπαμπάς περιμένει από το παιδί να σωθεί οικονομικά, ο μάνατζερ τριβελίζει το μυαλό του παιδιού, το παιδί το ίδιο. Το παιδί το ίδιο. Του λες τώρα, ας πούμε, έλα στον Ηρακλή που είμαστε Α2 και, και λέει Α2, εγώ Α1 παιδιά, να θα βρω κάτι στην Α1. Βρες κάτι στην Α1, να πας να παίζεις 4 λεπτά στο Παναθηναϊκό, ας πούμε Ηρακλής 180-50, να παίξεις 4 λεπτά. Και μην έρχεσαι, ας πούμε, στην Ελευθερούπολη, λέω εγώ, να παίξει 28 λεπτά. 28 λεπτά να φας ξύλο. Ή στον Κόρυβο να παίξει 32 λεπτά να φας ξύλο και να γίνεις άνθρωπος. Μπασκετικά εννοώ. Έτσι το βλέπουν. Τους μιλάς για την Α2, για τη Β' Εθνική και σκύβουν το κεφάλι τα πιτσιρίκια. Γι' αυτό και παίζουν οι σαραντάριδες στη Β' Εθνική. Ναι, σου λέμε σιγά μην πάω στην Α2 και στη Β' Εθνική. Μα νομίζουν ότι τους προσβάλλεις. Είναι 18 χρονών, 17, 18, 19. Και λες, έλα ρε φίλε στη Β' Εθνική να παίξεις, στη Σταυρούπολη, ας πούμε. Και λέει, τώρα, ναι, παιδιά, Α1, περιμένω, ναι. Ναι, σε όλα αυτά, Κωστή, παίζουν ρόλο κυρίως οι ατζέντιδες και η οικογένεια. Η οικογένεια, ναι, αλλά και τα social media. Α, εγώ θα παίξω Α1, να με αφήσουν να έχω τα βίντεό μου κτλ. Ναι. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Εγώ έχω πολλά χρόνια να δω έναν παίκτη ο οποίος να πει, θα βάλω το κεφάλι κάτω και θα κάτσω να δουλέψω. Και όταν ακούω παιδιά τα οποία παρατάνε τις διακοπές τους, να πάνε στην Αμερική να κάνουν ατομικές προπονήσεις, όπως έκανε, ξέρω εγώ, πριν λίγα χρόνια ο Μίτογλου, άσχετο το τι έγινε συνέχεια με τον Τόπιν κτλ. Ας πούμε, για παράδειγμα, χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση, δεν έχει ανάγκη. Χάρηκα, ας πούμε, που ο Νίκος ο Χουγκάς πήγε στην Αμερική τώρα το καλοκαίρι, ναι, να δουλέψει 20 μέρες μόνος του. Αυτό θέλω να βλέπω εγώ. Αυτό θέλω τα παιδιά να πηγαίνουν να δουλεύουν μόνοι τους χωρίς θυσίες. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έτσι, δεν γίνεται. Πρέπει να θυσιάζεις πολλά πράγματα. Οικογενειακή ζωή, καριέρα, φίλους, παρέες, ξενύχτια, ξέρω εγώ κτλ. Πρέπει να θυσιάζεις πολλά. Εδώ 15 χρονών κάθονται και κόβουν βίντεο και λένε οι καλύτερες στιγμές του Κούση, ας πούμε, στο Πανελλήνιο Εφήβων. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ το Σπανούλι ή οποιονδήποτε άλλον πιο μετά, τον Παπα-Νικολάου, τον Σλούκα, να έχουν κομμένα βίντεο 15 χρονών.
και να μοιράζουμε, και να μοιράζουμε στα social media. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Κούση από το Πανελλήνιο Εφήβων. Παιδάκι εντωμεταξύ. Και κάνει δύο reverse και τα λοιπά. Και ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Μακάρι. Και προστάριζαμε στο Instagram και από κάτω 30 σχόλια. Πεχταρά μου και τα λοιπά. Δεν τους βλέπεις. Δεν τους βλέπεις. Δεν τους βλέπεις, δεν σε βλέπω. Λοιπόν, Γιάννη, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Καλά, Κωστή. Καλή συνέχεια.